κατάσταση με τα μπέλια φέτο είναι δραματική. Θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο. Έχουμε ξαναζήσει ζημιές, έχουμε ξαναζήσει καύσωνα. Αλλά φέτο είναι ένα παραπάνω. Είναι μια παρατεταμένη κατάσταση. Ήρθαμε σε μια χρονιά μετά από 2 χρόνια ξηρασίας, που αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι δεν έχουμε ούτε νερό να ποτίσουμε τις καλλιέργειες. Και τα μπέλια γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μια ευαίσθητη καλλιέργεια, που αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή και από τις ζημιές. Έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα εκεί, δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για τα επιτραπέζια ότι οι ζημιές κυμαίνονται από 50 έως και 80%, για να μην σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και 100% ζημιά, και στις άλλες κατηγορίες που είναι τα υνοποιήσιμα και τα σταφυδάμπελα, εκεί οι ζημιές, επειδή είναι μόνο ποσοτικές, στις περισσότερες περιπτώσεις, διότι έχει και ποιοτικές και εκεί, οι ζημιές κυμαίνονται από 40 έως και 60-70, δηλαδή είναι λίγο πιο κάτω από το επιτραπέζιο. Η εικόνα φάνηκε τελευταία, διότι είμαστε προς το τέλος του τρίγους, τελευταίες μέρες τώρα του Αυγούστου. Έχει περάσει ο τρίγος πριν καν αρχίσει. Δηλαδή ζοριστήκαμε να καλύψουμε την τόπια αγορά σε επιτραπέζια σταφύλια, που περασμένα χρόνια ήταν μηδαμινό αυτό. Δηλαδή τα περισσότερα φεύγαν εξαγωγή, διότι η τόπια αγορά δεν τραβάει και τόσα πολλά. Φανταστείτε λοιπόν το πόσο μεγάλη είναι φέτο η ζημιά. Δεν μπορέσαμε να καλύψουμε καλά-καλά ούτε την τόπια αγορά. Οι εξαγωγές είναι μηδαμινές. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η εξατομίκευση και η εκτίμηση από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, που θεωρώ ότι θα έχουν μια καλή εικόνα, διότι πολλά μπέλια έχουν μπει παραγωγή μέσα και έχουν πάρει μέρος των σταφυλιών που απόμειναν για άλλη χρήση, για κρασιά ή για οτιδήποτε άλλο, για να βγάλουν τουλάχιστον μέρος του κόστους παραγωγής. Εκεί λοιπόν ο γεωπόνος πρέπει να προσέξει πολύ, ώστε να έχει μια ακριβή εικόνα, για να μην αδικηθεί ο παραγωγός, διότι σας λέω, στο 100% κανείς παραγωγός φέτο δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει αυτά που έχει μαζεμένα στο γεωπόνο, αυτά που έχει μαζεμένα στο κατάστημα αγροεφοδίων. Δεν συζητάμε για μεροκάματα, δεν συζητάμε για τα έξοδα που έχουμε όλο το χρόνο, πετρέλαια, ζημιές, όλα αυτά είναι έξω από το χορό, και απλά και μόνο δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα καταστήματα αγροεφοδίων.